σε εγκύκλιο η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου καλεί τα μέλη της στην Ελληνική Τράπεζα να κατέλθουν την Πέμπτη σε δύο οριστάσεις εργασίας από τις 12.30 έως τις 2.30 το απόγευμα ως αντίδραση για την στάση της διεύθυνσης, την οποία κατηγορεί ότι επιβάλλει επίπλαστα διλήμματα και εξασκεί έμεση και άμεση πίεση προς το προσωπικό την ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια εξέβρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων σε καθαρά εργασιακά θέματα. Η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας, όπως πληροφορεί το Αντένα, είναι ενοχλημένη από την ενέργεια της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, για την ώρα δεν θέλει να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Στο μεταξύ, το θέμα του αντικαταστάτη του Τζον Χούρικαν στη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου αναμένεται να τεθεί ενώπιον της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώσεφ Άκερμαν και ο αντιπρόεδρος Γουίλ Πουρός έχουν καταλήξει σε δύο βασικούς υποψήφιους, οι οποίοι είναι ξένοι με εμπειρία σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περισσότεροι των 10 ετών. Στο μέτωπο της Τράπεζας Πυραιός Κύπρου, τρεις μνηστήρες επιδεικνύουν ενδιαφέρον για εξαγορά της, με τις τελικές εξελίξεις να τοποθετούνται περί τα τέλη Οκτωβρίου. Όπως πληροφορεί το Αντένα, επικρατέστερος αγοραστής εμφανίζεται ο ελληνοαμερικανικός όμιλος Λίπρα, στα σχέδια του οποίου, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, είναι η μετονομασία της τράπεζας σε Λίπρα Bank. Η διοίκηση της τράπεζας, που διατηρεί 14 υποκαταστήματα και 300 υπαλλήλους στην Κύπρο, διαβεβαίωσε πάντως στην ΕΤΙΚ πως δεν θα διαφοροποιηθεί το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνεργατική κεντρική, είναι θέμα λίγων ημερών να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική ο διορισμός του Νικόλα Χατζηγιάννη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, θέση από την οποία παραιτήθηκε πριν από τρεις περίπου μήνες ο Μάριος Κληρίδης.